Καλησπέρα σε όλη την διαδικτυακή παρέα του Music Society. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει άλλο ένα Rancho de la Luna Radio Show, διαφορετικό αυτή τη φορά, αφού δεν είμαστε μόνοι. Εδώ μαζί μας βρίσκονται ο Αργύρης και ο Τόλης από τους Night Stalker. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι και εγώ εδώ. Ναι, θα σε χαιρετήσω. Να πω ότι είμαστε πίσω από το μικρόφωνο, Ανδρέας Μαραγκός και Χρυσή Κάκου. Καλησπέρα, Ανδρέα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Η στιγμή που γίνεται αυτή η συνέντευξη θεωρούμε ότι είναι καλή. Λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία της νέας σας δουλειάς με τίτλο Dead Rock Commandos και μια εβδομάδα πριν από το live σας στο Καγκάριν. Yeah. Έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε στο στούντιο του Society και στην εκπομπή Rancho de la Luna. Έτσι. Ναι, yeah, και εμείς χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορούμε να τα λέμε μέσα από το chat, όπως είστε στη σελίδα του σταθμού, πάνω δεξιά υπάρχει ένδειξη chat. Βάζετε ένα ωραίο ψευδώνυμο ή βάζετε το όνομά σας και μπορούμε και μιλάμε. Ακόμα η εκπομπή έχει και email, είναι lunaticsranch.gmail.com. Λοιπόν, αυτά με τα του Facebook και τα ηλεκτρονικά, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Και δεν πάμε. Πάμε. Go get
Λοιπόν, go get some. Παιδιά, έχουμε μια νέα κυκλοφορία από εσάς, έτσι. Το Dead Rock Commandos, όπως είπαμε πριν, που κυκλοφόρησε στις 28 Αυγούστου. Θέλω να μου πείτε πώς το έχουν υποδεχθεί οι φίλοι της μπάντας και γενικά όσοι ασχολούνται με τη σκηνή. Μέχρι τώρα, εμείς προσωπικά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με το τρόπο που το έχουν λάβει, ξέρω εγώ, ο κόσμος. Ήδη έχουμε κάνει μερικά live, ξέρω εγώ, από το καλοκαίρι, από το τέλος καλοκαιριού, και τα ξέρανε τα κομμάτια, τα τραγουδάγανε στα live, τραγουδάγανε τα ρεφρέν, ναι, ναι. Μάλιστα. Και αυτό, ξέρεις, δείχνει ένα ενδιαφέρον πραγματικό, ότι κάθονται και τα ακούνε το άλλο. Υπάρχει άλλος καιρίνας που θέλει να ακούει τα καινούργια τραγούδια του Night Stalker και πάει. Τώρα τα media, και αυτό ήταν μέχρι τώρα πολύ θετικό το feedback που έχουμε. Μάλιστα. Δηλαδή δικαιώνει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες σας αυτή η κυκλοφορία. Ναι, μέχρι τώρα. Εντάξει, λοιπόν. Παρατηρώ μια αλλαγή του ήχου από το Super Freak σε σχέση με αυτό του Dead Rock Commandos. Ήταν αυτός ο σκοπός σας από την αρχή? Δεν το είχαμε βάλει σκοπό. Δηλαδή ότι ξέρεις ότι θα κάνουμε ένα άλμπουμ με αυτό τον ήχο. Αυτό βγήκε από τα κομμάτια, από τις συνθέσεις. Καταλαβαίνεις, ήταν η πιο into your face, ήταν πιο ξερά, πιο στεγνά τα κομμάτια από το Super Freak. Τόλι? Ναι, πιστεύω κάπως έτσι είναι η φάση. Απλά δεν ήταν λίγο σχεδιασμένο να γίνει ο ήχος. Περίπου, ναι, αλλά από τη στιγμή που βγάλαμε τα κομμάτια, θέλω να πω ότι ήθελε αυτό το νύχτα. Όταν πήγαμε στην παραγωγή, είχε γίνει προπαραγωγή όπως έπρεπε και ήμασταν κοντά σε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή βγήκε περίπου αυτό. Πρόκειψε, δεν θέλετε να αποτραβηχτείτε τον ήχο του Super Freak? Όχι, 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 καμία σχέση. Πριν παραγωγή κάποια στιγμή, πώς? Απλώς ήταν, ξέρεις, είχε πολλούς ήχους. Πάλι και πάλι είναι θέμα τραγουδιών, καταλαβες. Πάμε να ακούσουμε το σώμα. Ναι. Hide it.
παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, αναλάβατε ήδη την παραγωγή, έτσι. Για ποιο λόγο το κάνατε αυτό? Για... Πάντα το κάνουμε. Γιατί, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ξέρεις, είναι... Πώς να σου πω, άμα έρθει κάποιος να σου πει, okay, παιδιά, βάζω τα λεφτά, αλλά κάτι θα θέλει από μας. Μπορεί να μας πει, δεν τραγουδάτε ελληνικά, δεν ξέρω εγώ κάτι. Mm-hmm. Ξέρεις. Ενώ θέλουμε να το έχουμε όλο το κόλπο αυτό εμείς. Η συνεργασία με την Small Stone Records πώς προέκυψε και πώς ανταποκρίνεται η εταιρεία μέχρι τώρα στους Nightstalk? Πριν μπούμε για ηχογράφηση, είχαμε κάνει μια προπαραγωγή και όταν μπήκαμε το στείλαμε σε 10-15 εταιρείες αυτό το CD και μας απάντησε η Small Stone ότι γούσταρε και υπογράψαμε. Όλες ήταν του εξωτερικού. Ναι. Τώρα που συνεργάζεστε με την Small Stone Records και παλαιότερα με την Metro City, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις εγχώριες εταιρείες με αυτές του εξωτερικού όσον αφορά την προώθηση και τον επαγγελματισμό τους. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή οι ελληνικές εταιρείες με τη... ξέρουν τι κάνουν. Ξέρεις, είναι... Δηλαδή έχουν βρει τις άκρες, έχουν βρει τα κανάλια, έχουν βρει ένα κύκλο και το κουνάνε όλο το θέμα εκεί μέσα, αλλά το κουνάνε. Ξέρεις, δεν είναι ότι... Εδώ το γιους, ξέρω εγώ, το 95 το βγάλαμε γιατί κάτι για την εφορία ήθελε αυτός. Κατάλαβα. Ξέρεις, καμία σχέση, να δικαιολογήσει φράγκα. Δεν ενδιαφερόταν, δηλαδή. Η Small Stone ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτό το, για τη μουσική, για το υλικό, κατάλαβες, πώς να σου πω. Εδώ δεν τους ενδιαφέρει και πολύ τύπος και... Δηλαδή υπογράφονται σε μια ξένη εταιρεία, είναι σαν να έχουν αυτοί ένα πακέτο, ρε παιδί μου, με απολαβές που μπορούν να στο δώσουν, έτσι. Ναι, από τις αρχές σου λένε αυτό, κατάλαβες, ξέρεις, δεν σου λέει ναι, εντάξει, θα δούμε και okay, και μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε στίχο και μήπως θα ό,τι να είναι, ξέρεις. Δεν υπάρχουν αυτά. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το μόνο μου. Πάμε. We'll be right back.
Αυτό είναι το τέλο κομμάτι. Παιδιά, πώς προέκυψε ο τίτλος? Νιώθετε κάπως έτσι σαν καλά εκπαιδευμένοι στρατιώτες σε νεκρό ροκ τοπίο, ας πούμε, ή το παρατράβηξα λίγο κι εγώ? Σαν καλά νεκροί εκπαιδευμένοι στρατιώτες. Κομμάτος. Όχι, βγήκε εξαιστή. Μου γύρναγε στο μυαλό αυτό το dead rock commandos και το βγάλω. Είναι και λόγο παίγνιο όπως έχεις πει με το κόμμα. Αναλόγως τι θες να πεις, δεν έχει να... Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο δηλαδή, ξέρεις. Για πείτε μου τώρα, πώς ήταν στιγμές στο στούντιο όσο ηχογραφούσατε το άλμπουμ, να μου μεταφέρετε το κλίμα που υπήρχε στις ηχογραφήσεις? Πηγαίναμε κάθε μέρα κατά τις 12.00 ώρα το μεσημέρι, φεύγουμε κατά τις 1.00 το βράδυ. Και εκεί μέσα γινόταν ό,τι μπορείς να φανταστείς, ξέρεις τώρα. Ο καθένας είχε τη γνώμη του, όλοι είχαμε πιάσει από μια γωνία ο καθένας και λέγαμε καλή γνώμη είναι καλύτερη. Ήρεμα ήταν γενικά, ωραίο. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή πήγαμε πολύ προετοιμασμένοι, δηλαδή ξέραμε τι θέλαμε να κάνουμε και τα κομμάτια και οι δομές τους και όλα. Και το team που μαζέψαμε, δηλαδή τα άτομα που συνεργαστήκαμε, όλα πήγανε ρολόι. Καλά διαβασμένη δηλαδή. Ήταν πολύ άνετα, πολύ άνετα και πολύ ευχάριστα, γιατί δεν είχαμε το άγχος το «Ωχ, τώρα τι θα γραφτεί, θα...» Τι κάνουμε. Τα ξέραμε όλα, καταλάβεις, το τι θέλουμε να... Είδαμε και σε ένα βιντάκι που κυκλοφορεί... Στο τέτοιο, ναι. Το making of. Πόσο διήρκησε αυτό? Τέσσερις μήνες. Στη Γερμανία, έτσι. Εδώ. Ναι, στη μια Κηφισιά, στο Sakti Studio. Μάλιστα. Έχετε αδυναμία σε κάποιο κομμάτι του δίσκου? Εμένα μου αρέσει το 1,000,000 Broken Promises. Εσένα, Αντώνη? Το ομώνυμο μπορώ να πω περισσότερο. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το Keystone. Έτσι. Έκπληξη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο με τέτοιου είδους πλήκτρα, έτσι. Ναι. Ωραία. Έτσι εμφανή, δηλαδή, ναι. Είναι πλήκτρα. Φανερό ένα πιο garage ύφος που ίσως σκέφτεστε να εθωτήσετε στο μέλλον ή... Όχι, αυτό για το όχι. Απλώς πάλι είναι το τραγούδι τι χρειάζεται, καταλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή το ακούσαμε ότι χρειάζεται ένα τέτοιο πλήκτρο. Ήταν έτσι από παλιά όταν ξεκίνησε και... ρε παιδί μου, και μετά το είδαμε κι αλλιώς και σε άλλη εκδοχή τελικά μας έκατσε. Και στο στούντιο υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ξέρεις, τουλάχιστον να βάλεις κάποια όργανα. Διάφορα πράγματα. Πάντα ακούσουμε. Only one.
Λοιπόν, τι ήταν αυτό? Έκανα και εγώ. Κάτι πήγε στο μικρόφωνο. Έκανα και εγώ ένα λάθος. Λοιπόν, ακούσαμε το Keystone. Για πείτε μας, έχει ιστορία το τραγούδι, να την πούμε. Είναι παλιό. Ναι, είναι από το 95, όπως είπε, όπως με ενημέρωσε Τόλης. Κατέρα τα πρακτικά του συγκροτήματος. Ναι, στα όλα τα νούμερα. Το είχαμε και το παιδεύαμε, ξέρω εγώ, αλλά πάντα ήταν με αυτό το πληκτράκι. Mm-hmm. Και το δοκιμάσαμε να το βγάλουμε το πλήκτρο, να βάλουμε, ξέρω εγώ, μια κιθάρα εκεί. Αλλά ακουγόταν, δεν ήταν αυτό που... Δεν μας άρεσε το αποτέλεσμα, οπότε το ξαναγυρίσαμε στο πλήκτρο. Ωραία, καλύτερα. Λοιπόν, οι μουσικές σας επιρροές είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς, γι' αυτό κάνω δεν τις αναφέρω. Θέλω όμως εσείς να μου πείτε αν θα βάζετε κάποια ταμπέλα στη μουσική σας ή I know it's rock and roll, όπως λέει και ο στίχος στο Keystone. Έτσι, rock and roll, δηλαδή για μένα, εγώ προσωπικά, rock. Δεν... Rock. Ναι, ναι, τώρα από εκεί και πέρα, ξέρεις, κάθε 10 χρόνια βγαίνει και κάτι άλλο. Μα, δηλαδή, από τότε που βγήκαμε ήταν heavy metal, thrash metal, hard rock. Μας έχουν πει, πώς το λένε, indie, grunge, stoner, desert. Τα έχω διαβάσει, αλήθεια είναι, ναι, αυτά. Κάθε 2-3 χρόνια λέγανε ότι ήμασταν κάτι, ότι παίζαμε κάτι άλλο. Όταν ξεκινήσατε δεν υπήρχαν αυτές οι έννοιες. Και μετά που σας κολλάγανε στο νεράδες. Ναι, οκ, αυτό θέλετε, παιδιά. Δεν λέει τίποτα, ναι. Δεν λέει τίποτα. Μάλιστα. Μετά από τόσα χρόνια, αισθάνεστε ότι υπάρχουν νέες μπάντες που έχουν αφομοιώσει τον ήχο σας? Δηλαδή, μέσα από τα νέα παιδιά που τώρα ξεκινάνε και ίσως είναι καλύτερο οργανωμένοι από ό,τι από όταν πριν ξεκινήσατε εσείς. Πάρα πολύ καλύτερο. Βλέπετε μέσα από αυτά τα παιδιά τους εαυτούς σας? Από ό,τι ξέρω, πολλές μπάντες στις συνεντεύξεις και σε αυτά λένε ότι είμαστε επηρεασμένοι από Night Stalker, ξέρω εγώ. Ξέρεις, αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είμαστε εμείς. Αλλά όταν το λένε αυτό... Δεν μπορώ να καταλάβω ότι το πέρασμα του χρόνου που έχει γίνει, δηλαδή τώρα 23 χρόνια και τέτοια, δεν το παίρνω έτσι. Ενώ τώρα τα άλλα τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχουν μεγαλώσει με αυτή τη μουσική. Έχουν μεγαλώσει με αυτή τη μουσική. Σίγουρα υπάρχει γενιά που έχει. Ναι. Οπότε αισθάνομαι ότι κάτι έχει γίνει μέχρι τώρα, ξέρεις. Πώς έχετε κάψει τόσα κεφάλια, δηλαδή, οι νέων ανθρώπων? Πολύ καλά. Τολί. Τι να σου πω τώρα. Πώς αισθάνεσαι που είσαι ένα ροκ είδωλο? Δεν μπορώ να το δω έτσι, όχι. Ωραία είναι. Γενικά, εντάξει, μας αρέσει η μουσική ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το βασικό όλο. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε και περνάμε καλά. Νιώθουμε καλά και τίποτα άλλο. Η γνώμη σας για την ελληνική σκηνή ποια είναι? Υπάρχουν κάποια νέα συγκροτήματα ή κάποιο νέο συγκρότημα που να έχετε ξεχωρίσει? Κοίτα, σίγουρα υπάρχουν. Τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι... και η Planet of Zeus και η 1000 Modes, Heritage και η 1000 Modes και η Universe 2017 και η Lunatics και από καινούρια. Τώρα και από παλιά, τι να λέμε, Drive, Deus. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει μεγαλώσει η σκηνή. Υπήρχε πάντα κάποια σκηνή, ξέρεις, μια αλφα σκηνή. Αλλά έχει μεγαλώσει γιατί έχει γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση. Σίγουρα, ναι. Και η ποιότητα είναι καλύτερη. Ναι, βέβαια. Οπότε γιατί... υπάρχει ένα ωραίο restart, παιδί μου, κατάλαβες, ναι, ναι, ναι. 5 χρόνια. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, 1 million broken promises. Λοιπόν, τα λέμε στο chat, όποιος θέλει μπορεί να μπει από τη σελίδα μας να μιλήσουμε. Μπορεί να μιλάμε στο Facebook, μπορεί να μιλάμε και στο email. Που είναι lunaticsranch@gmail.com και πάμε να ακούσουμε 1 million broken promises.
ήταν το One Million Broken Promises. Λοιπόν, παιδιά, ύστερα από 23 χρόνια σας κάλεσαν φέτος στο Rockaway Festival. Ναι. Γιατί άραγε να άργησαν τόσο πολύ να καλέσουν μια μπάντα που και ιστορία έχει και δισκογραφία έχει και στα live σας γίνεται χαμός? Γιατί, Μάλλον μας μάθανε φέτος. Μάλλον γίναμε αρκετά ροκ τώρα και... Τώρα μάλλον. Γι' αυτό. Όλοι τα ίδια και εσύ πιστεύεις? Μάλλον, ναι, τι να... Δηλαδή, είναι, αυτό ακριβώς είναι το φεστιβάλ κάπου που... Κάπου χάθηκε στον δρόμο, ξέρω. Το μεγαλύτερο ροκ της που γίνεται. Γίναμε και εμείς ροκ φέτος μάλλον. Στο εξωτερικό όμως δεν σας ξεχνάνε, έτσι, αρκετές συμμετοχές σε καλά φεστιβάλ. Θα παίξετε στις 31 Μαΐου και στο Freak Valley Festival που γίνεται κάθε χρόνο στη Γερμανία. Πώς προέκυψε αυτό? Μας κάλεσε ο διοργανωτής να παίξουμε, του είπαμε οκ και θα παίξουμε. Τέλεια. Δεν είναι και, μάλλον θα το συνδυάσουμε με κάποιο μικρό tour στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, για κάνα δύο εβδομάδες λογικά. Από ό,τι δεν υπάρχει άλλη ελληνική μπάντα έτσι σε αυτό το φεστιβάλ. Στο συγκεκριμένο δεν ξέρω το line-up ακόμα του φεστιβάλ. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής εμείς είμαστε. Ναι, όχι. Έχουν... όχι ελληνικά, ελληνικά από... Δεν έχω δει άλλο ελληνικό. Νομίζω πέρσι είχαν παίξει. Όχι στο Freak Valley. Στο Freak Valley νομίζω. Κάποια μπάντα νομίζω ελληνική είχε παίξει. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος κι εγώ. Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Mm-hmm. Λίγο όμως, όχι πολύ. Λοιπόν, από τις συναυλίες που έχετε δώσει, ποια είναι αυτή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ και με ποιο συγκρότημα? Ραμόνς εμένα. Ραμόνς, γιατί είχαμε παίξει το ρόλο το 93-94, δύο μέρες. Γιατί τι είχα δει το Τζέι Ραμόν και χτυπιότανε με Νέιτ Στόκερ, γι' αυτό. Καταλάβες, ήταν ο Ραμόν και εγώ ήμουν ο τίποτα να πούμε και γύρισα και τον είδα και... Καμία σχέση με ψιλομύτες, με ξέρεις τώρα, όταν ένας τύπος τέτοιος να πούμε χτυπιέται με τη μουσική σου, εμένα μου έχει μείνει αυτό σαν τατού στο μυαλό, ξέρεις. Συναντηθήκατε και εκτός... Όχι, όχι, τίποτα. Όχι, μόνο χτυπηθήκανε μόνο. Τίποτα, χτυπήθηκε ο τύπος και έφυγε μετά. Αυτό αρκεί. Ναι, ναι, εγώ. Εσύ το όλοι που έχεις έρθει πιο μετά, δεν είσαι απνάς. Δεν ήμουν σε αυτό το live, όχι... Δεν μπορώ να σου πω ότι όλα τα live βρίσκω κάτι ξεχωριστό συνήθως. Δεν έχω και δεν μου έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μου κάποιο τώρα αυτή τη στιγμή. Πάρει συγκεκριμένο. Τόσο έντονο, ναι, να αφήσω ότι ναι, ναι. Δηλαδή όλα έχω ωραίες στιγμές από όλα τα live. Κάποια ιδιαίτερη στιγμή, ας πούμε, που είπατε ότι την πατήσαμε με κάτι, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα συνήθως. Ναι, κάτι μπορεί να πάει στραβά. Αλλά συνήθως καλά πράγματα μένουν από τα live. Δηλαδή μετά το σκέφτεσαι και έχεις μια ωραία πάντα, μια ευχάριστη αίσθηση. Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάποιος μουσικός ή κάποιο συγκρότημα που θα θέλετε πολύ να συνεργαστείτε ή να μοιραστείτε τη σκηνή μαζί του και δεν το έχετε κάνει ακόμα. Εντάξει, πολλές μπάντες είναι. Τώρα τι. Λέμι, μπορείς να πει σίγουρα. Μότορ και τελειώσει. Συγγνώμη. Πες. Τι να πω. Για το Λέμι. Τι να πω. Τι, ο Λέμι είναι αγαπημένος. Είναι αγαπημένος τη Ρίσα. Και από ό,τι φαίνεται. Έχει βρει όταν ήμουν μικρό. Τι. Με έχει βρει όταν ήμουν μικρό. Αλήθεια. Πήγα του σπάσα τα νεύρα του άνθρωπου. Τι έκανε και σε έβρισε. Είχα πάει στο President Hotel εκεί πέρα που έμενε όταν είχαν έρθει πρώτη φορά. Και πάω στο. Πώς το λένε εκεί πέρα το. Στην είσοδο. Στην και του λέω το. Με το επώνυμό του κανονικά. Τον Ιαν Κίλμιστερ, όχι Λέμι. Και μου δίνει το τηλέφωνο κατευθείαν. Και το σηκώνει ο Λέμι. Του λέω Λέμι, μου λέει Yes, λέω It's a fan of yours. Fuck you, I'm sleeping. Πάμε, το κλείνουμε και μετά πάρτε εμείς. Α, μου μίλησε ο Λέμι, μου μίλησε ο Λέμι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε Sitting on the Sun. Okay. Shame on you, you lied in all.
Σύντομα θεσάν, εδώ είμαστε με τον Αγύρη και τον Τόλι, Ράτσο Τελαλούνα Radio Show στο musicsociety.gr. Ασφαλώς, παιδιά, προτιμάτε να βρίσκεστε με το στοιχείο μας στο δρόμο ή στο στούντιο, τι σας φτιάχνει πιο πολύ? Και τα δύο είναι διαφορετικές εμπειρίες. Mm-hmm. Ξέρεις, στο δρόμο είσαι αναγκασμένος να είσαι 24 ώρες στο 24ωρο με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αλλά δεν έχεις το, πώς να σου πω, το δημιουργικό το κομμάτι. Ξέρεις, πας, παίζεις τα κομμάτια και αυτό είναι. Άλλο πράγμα το είναι, άλλο το άλλο τελείως. Στο στούντιο πρέπει να έχεις το νου σου για, ενώ συνέχεια. Ξέρεις, όσες ώρες είσαι εκεί πρέπει να έχεις το νου σου συνέχεια. Ενώ τώρα για το, στο δρόμο είσαι τις 2-3 ώρες που πρέπει να είσαι και μετά είναι, ξέρεις, πάλι ο δρόμος. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που ήσασταν στον δρόμο με την πάντα? Μαζί. Ναι. Σε tour, σε επιρροτήσεις, τα πράγματα. Τρεις, τέσσερις. Όχι, καμιά εβδομάδα συνήθως. Α, μαζί όλο, ναι. Καμιά εκεί, εβδομάδα εκεί. Μάλιστα. Φέτος θα μεγαλώσει μάλλον λίγο για αυτό το διάστημα. Ωραία, ωραία. Τι μουσική ακούτε τώρα τελευταία? Υπάρχει κάποιο δίσκο που σα αρέσει, κάποιο ξένο? Γιατί είπαμε για τα ελληνικά, κάποιο ξένο συγκρότημα που σα αρέσει ή κάποιο δίσκο γενικά, ή ελληνικό ή ξένο? Εντάξει, εγώ το τελευταίο, τον Black Keys, ακούω αρκετά. Αυτό το Ελκαμίνο. Το Ελκαμίνο, ναι. Αυτό το τελευταίο και Baby Woodrow. Φοβερό. Ναι. Ωραία. Από τα καλύτερα του 12. Από τα καλύτερα, ναι. Νομίζω θα έρθει κάποια στιγμή να τον δούμε από κοντά. Να κάνω μια ερώτηση ραδιοφωνική. Ναι, ναι. Λοιπόν, από το ραδιόφωνο μπορείς να ακούς μουσική, να μάθεις, τουλάχιστον έτσι κάναμε παλιά. Που δεν συμβαίνει, κάτι που δεν συμβαίνει πια με τους σταθμούς στα FM. Εσείς πώς το βλέπετε το σημερινό ραδιόφωνο? Το σημερινό, τώρα τα... λίγο business. Λίγο, μόνο λίγο. Ξέρω εγώ, τι να πω, ο πιο μεγάλος ροκ και καλά σταθμός βάζει κασέτα, ξέρεις τώρα, άμα δεν πληρώσεις δεν έχει εκεί. Συμβαίνει και το άλλο, ροκ σταθμή που δεν είναι και ροκ. Καλά, λέει που είναι ροκ μόνο στο όνομα. Στο όνομα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποια διέξοδος μέσα στα τα web radio, πιστεύετε ότι θα... Εγώ ακούω, ας πούμε, ναι. Τώρα ακούς, δεν ξέρω, ναι, πιστεύω, ακούω, πιστεύω ότι ακούει και ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Μα ξέρεις τι γίνεται, είναι πάλι, να ορίστε, έχουν βγει άτομα που ενδιαφέρονται για τη μουσική. Δεν ενδιαφέρονται για το αυτό που λες τώρα, διαφήμιση, κασέτα, ναι, οκ. Okay. Ωραία. Back to dirt. Back to dirt.
Πάμε. Είμαστε στον αέρα. Okay. Λοιπόν, η εμφάνιση στον Γκαγκάριν, παιδιά, είναι στα πλαίσια μιας μήνυσης ελληνικής περιοδίας που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Σε ποια άλλα μέρη θα σας ζουν οι φίλοι σας? Λοιπόν, εκτός από το 13 Οκτωβρίου στον Γκαγκάριν, έχουμε 2 Νοεμβρίου στη Λάρισα, 3 Σέρες, 4 Αλεξανδρούπολη, μετά 9 είναι στο Βόλο. Σωστός. 9 στο Βόλο. Και τώρα μετά είναι... Δεν ξέρω, θα συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν έχουμε ακόμα, αλλά είναι και Πάτρα, είναι και. Τι είναι... Διάφορες πόλεις τώρα, ναι, θα δούμε, δεν είναι στάνταρ ακόμα. Αυτά είναι τα σίγουρα μέχρι στιγμής. Πάντως μέχρι παραμονή Χριστουγέννων θα είμαστε γύρω-γύρω στην Ελλάδα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο σχετικό. Μέχρι μετά τον καινούργιο χρόνο, 2013, εκτός από το Freak Valley, έχουμε τίποτα άλλο? Από το Freak Valley θα αρχίσουμε μια περιοδία στην Ευρώπη, 2 εβδομάδες, κάπου 14 live. Ξέρουμε μέρη? Όχι, ακόμα δεν έχει κλείσει τίποτα. Okay. Το συζητάμε με τον προμότερ. Αλλά θα εκεί Γερμανία, Γαλλία, εκεί γύρω-γύρω, κοντό, μικρό live. Μικρό tour. Όποιοι θέλετε να κάνετε ροκ τουρισμό στα παιδιά που μας ακούνε, να ακολουθήσετε τους Νάντι Στόκερ. Έτσι. Τι να περιμένουμε στο Γκαγκάριν σε μια εβδομάδα ακριβώς? Τι να περιμένετε? Να παίξουμε καλά. Ξεστηγίνετε. Να περιμένετε ένα live night stalker. Με αρκετά τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ, γιατί παίζουμε αρκετά. Και γενικά όπως το παργύρισα, ένα live night stalker. Και πιο μεγάλο set, έτσι κι αλλιώς έχει μεγαλώσει, γιατί έχουμε βάλει πολλά κομμάτια από το καινούριο το άλμπουμ. Και πρέπει να παίξουμε και από τα παλιά, έτσι κι αλλιώς, ξέρεις. Και δεν γίνεται να φύγει. Okay, θα αφήσουμε μερικά κομμάτια πίσω, αλλά δεν γίνεται. Οπότε βγαίνει πιο μεγάλο το set. Θα ευχαριστηθούμε δηλαδή. Ναι. Πιστεύω, ναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να πείτε στα παιδιά μας ακούνε. Να κάνουν αυτό που κάνουν. Να ακούνε Music Society. Αυτό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία που ήσασταν εδώ σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Άλλο ένα Ράτζο Τελαλούνα με τους Νάντι Στόκερ φτάνει στο τέλος του. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα στις 6 ώρα. Και μετά το βράδυ πάμε όλοι μαζί Νάντι Στόκερ στο Γκαγκάριν. Και πάμε να ακούσουμε το Underdog για να τελειώσουμε. Γεια. Γεια χαρά. We can change.